Καλό απόγευμα, κυρία Θεοδόρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Είμαι στο Ηράκλειο. Είστε σήμερα στο Ηράκλειο. Ναι. Καθώς, όπως είπατε, η παράσταση έχει ξεκινήσει το ταξίδι της ήδη, είναι με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και είμαι ευτυχής γι' αυτό. Από τα Χανιά, όπου έκανε πρεμιέρα στη Δυτική Τάφρο, στις 26-27 Αυγούστου. Συνεχίσαμε χτες στο Ρέθυμνο με πάλι πολύ μεγάλη επιτυχία. Και από σήμερα μέσα στο Ηράκλειο για την προετοιμασία, η παράσταση θα δοθεί στο κυποθέα του Καραντάκη στις 3 Σεπτεμβρίου, ναι, στις 9 η ώρα το βράδυ. Να πούμε βέβαια για τις επόμενες, δηλαδή εννοώντας την παράσταση της Παρασκευής και μετά νομίζω είναι στον Άγιο Νικόλαο, στην Ελούντα. Είναι στις Αλικές, στους Μήλους. Είναι εξαντλημένεται. Ακριβώς. Είναι εξαντλημένα, ναι. Η παράσταση δόθηκε με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και όλοι έσπευσαν εγκαίρως να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα. Μακάρι να είχαμε και αδυνατότητα και για άλλες παραστάσεις, αλλά υπάρχουν σκέψεις σοβαρές να έρθει η παράσταση εδώ στο Πολιτιστικό Ηρακλείο το Γενάρη για ικανό αριθμό παραστάσεων και έτσι να το απολαύσουν και θεατές που δεν έχουν αυτή την ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό θα ήταν πιστεύουμε καλό, δηλαδή να προγραμματιστούν κάποιες έξτρα παραστάσεις ώστε να μπορέσουν και άνθρωποι, γιατί νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα εξαντλήθηκαν τα... Ναι, ακριβώς. Βέβαια θα παίξουμε στο Ηρώδιο 10 Οκτωβρίου, μακριά βέβαια πάλι από την Κρήτη. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ το λέω και το επαναλαμβάνω, είμαι πολύ ευτυχής και ως καλλιτεχνική διευθύντρια του θεάτρου που στο ρεπερτόριο του καλλιτεχνικού, στο καλλιτεχνικό προγραμματισμό του θεάτρου του ΔΥΠΕΘΕ για το 2021 εντάχθηκε αυτό το έργο του Δημήτρη Μαραμή, που είναι μια ανάθεση της περιφέρειας Κρήτης. Είναι πολύ σημαντικό το εγχείρημα αυτό που παραδίδει στο κοινό ένα νέο πρωτότυπο έργο και μάλιστα βασισμένο σε ένα τόσο σημαντικό, όπως είπατε, είναι ιστόρημα όπως το Καζαντζάκι. Σε αυτό ήταν αυτή η αφορμή για πάρα πολύ επίσης πρωτοφανείς συμπράξεις, δηλαδή πέρα από το ΔΥΠΕΘΕ που υλοποιεί την παραγωγή σε συμπαραγωγή με την Artway Τεχνότροπων, σε αυτή το εγχείρημα με έναν τρόπο το συνδιοργανών και η Μεγάλη Δήμη, δηλαδή του Ηρακλείου, των Χανίων, του Αγίου Νικολάου και του Εθήμνου. Είμαστε μπροστά δηλαδή σε μια πρωτοφανή σύμπραξη δυνάμεων για να υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό για τον πολιτισμό στην περιφέρεια. Ναι. Είναι όμως και ένα έργο, μιλάμε για έναν οικουμενικό συγγραφέα, κυρία Θεοδόρου, οπότε πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ωραίο, δηλαδή πως ένας συγγραφέας με το έργο του καταφέρνει ή συνεχίζει να δημιουργεί συνεργασίες, να δίνει ερεθίσματα για διαφορετικές αναγνώσεις ενός έργου του Καπετάν Μιχάλη που είναι πάρα πολύ γνωστό, πολύ μεταφρασμένο. Και όμως, συγγνώμη, παρακαλώ. Και διαφορετικές μουσικές και διαφορετικές φόρμες καλλιτεχνικές. Δηλαδή αυτή η σύγχρονη λαϊκή όπερα δεν είναι πια δεν είναι ένα θεατρικό έργο, είναι μια όπερα. Δηλαδή ακούμε την ιστορία μέσα από τραγούδι, άμπες από τραγούδι. Mm-hmm, mm-hmm. Και αυτό έχει και παρόλα αυτά δεν χάνει καθόλου τη δύναμή της. Θα έλεγα ότι αν κρίνω από τις αντιδράσεις του κοινού, κερδίζει σε ένταση και δύναμη. Και για μένα ήταν μια μεγάλη πρόκληση, γιατί πρώτη φορά σκηνοθετώ όπερα. Έχω βεβαίως πολύ ασχοληθεί με τη δραματοποίηση λογοτεχνικών, μεγάλων λογοτεχνικών κειμένων στη σκηνή, όπως το ΣΥΤΑ του Βασιλικού ή το Εξημίθε στην Ακρόπολη ή οι Ακυβέρνητες Πολιτείες. Και είναι και αυτό το έργο του Καζαντζάκη μέσα στη χωρία των μεγάλων έργων, ας πούμε, που με απασχόλησαν πολύ. Και είναι από τους λόγους που δέχτηκα αυτή τη τιμητική πρόταση του συνθέτη να το σκηνοθετήσω. Ο Δημήτρης Μαραμής έχει γράψει το λιμπρέτο. Ναι. Και πρέπει να πούμε ότι παρακολουθεί τη γραφή του Καζαντζάκη αυτούσια. Δηλαδή δεν την αναπροσαρμόζει. Ακούμε τον καζαντζακικό λόγο αυτούσια μέσα στο λιμπρέτο. Δηλαδή βασίζεται στο πρωτότυπο κείμενο το λιμπρέτο. Mm-hmm. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα έργο που παρότι έχει στο κέντρο του έναν ήρωα, τον καπετάν Μιχάλη, που είναι γνήσιο τέκνο της Κρήτης. Και ξέρουμε καλά ότι ο Καζαντζάκης είχε σαν αναφορά τον πατέρα του, έχει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία αυτό το έργο και δίνει στον κεντρικό ήρωα το όνομα του πατέρα του. Και είναι, θα λέγαμε, το πιο στενά με την Κρήτη δεμένο του έργο του Καζαντζάκη. Παρ' όλα αυτά, ξεπερνάει τα όρια του τοπικού και του εθνικού, γίνεται οικουμενικό, γιατί στον πυρήνα, πιστεύουμε, του έργου βρίσκεται το αίτημα για την ανθρώπινη ελευθερία. Το πάθος και ο αγώνας για ελευθερία. Ναι. Με έναν τρόπο, λέει ο καπετάν Μιχάλης, είναι το διαχρονικό σύμβολο του απανταχού αγωνιζόμενου
για την ελευθερία ανθρώπου, θα λέγαμε. Με και... το σύνθημα ελευθερία ή θάνατος, mm-hmm. που μετασχηματίζει ο συγγραφέας σε ελευθερία και θάνατο. Δηλαδή διαλέγει το θάνατο και μέσα από αυτό κερδίζει την ελευθερία ο ήρωας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μεγέθη οικουμενικά πλέον. Βεβαίως. Και οι φίλοι που παρακολούθησαν την προηγούμενη δουλειά του Δημήτρη Μαραμή, και μιλάμε για τον Ερωτόκριτο πριν 2-3 χρόνια περίπου, θα καταλάβουν ίσως και το πλαίσιο που θέτει ο συνθέτης για την παρουσίαση και αυτής εδώ της δουλειάς. Δηλαδή μας έλεγε πόσο τον συγκινούν αυτά τα έργα και αυτοί οι δημιουργοί που μπορεί να έχουν περάσει, να έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά από τον Ερωτόκριτο έως το σήμερα, όμως εξακολουθούν ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, να δίνουν ερεθίσματα και στους δημιουργούς και στην καλλιτεχνία να μπορέσει να βάλει μάλλον ένα στίχημα στο να τα αποδώσει χωρίς να αλλοιώσει το χαρακτήρα τους, έτσι, τη φυσιογνωμία τους, και αυτό να περάσει, να το αποδεχθεί και ο κόσμος, να μπορέσει να δει ένα συγκεκριμένο έργο με μια διαφορετική ματιά. Mm-hmm. Και το πρώτο στίχημα ήταν πολύ επιτυχημένο. Με τον Ερωτόκριτο. Ναι. Ο Ερωτόκριτος βάδισε είχε πιο πολύ στοιχεία musical. Ναι. Εδώ οι μουσικοί δρόμοι με τους οποίους κινήθηκε ο συνθέτης είναι, κατά έχει πει και ο ίδιος φαντάζομαι, είναι πιο λαϊκότροποι, πιο παραδοσιακοί, πιο κοντά και στην κριτική μουσική, χωρίς να υπάρχει καμία βέβαια μίμηση, διατηρεί το προσωπικό του ύφος, αλλά είμαστε μέσα από πιο ελληνικούς δρόμους, και φαντάζομαι και αυτό αγγίζει πάρα πολύ το κοινό. Βέβαια. Ακούσαμε, πήραμε μια μικρή γεύση για τους φίλους που δεν έχουν ακούσει από το τραγούδι που προηγήθηκε. Προηγήθηκε, να πω και όλες την ευκαιρία, ότι είναι, το έργο είναι σαν, έχει μια διτή φύση, κρατάει τον επικό του χαρακτήρα, υπάρχουν και όμως και λυρικά μέρη. Και τα λυρικά αυτά, τα λεγόμενα χωρικά, τα έχει γράψει ο ποιητής Σωτήρης Τριβιζάς, όπως το τραγούδι που ακούσαμε και το άλλο που θα ακολουθήσει του Τάσου Αποστόλου. Είναι σαν μικρά εντερλούδια, θα λένε, ήταν μέδια στη δράση, όπου ομοιοκατάληκτους στίχους, πάλι όμως βασισμένους στο κείμενο του Καζαντζάκη. Εκεί λοιπόν ο ποιητής Τριβιζάς έχει γράψει αυτά τους στίχους των λυρικών των ένθετων, που παρακολουθούν τα επεισόδια. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η διπλή φύση επικού και λυρικού. Η δική σας ματιά, θέλαμε να μας πείτε, κυρία Θεοδόρου, που σκηνοθετήσατε, και δική σας η προσέγγιση πάνω σε αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολυπρόσωπο έργο που δεν τον αποδοθεί ρεαλιστικά προφανώς στη σκηνή. Έτσι. Έχει άπειρους χαρακτήρες. Το λιμπρέτο τελικά κρατάει 11 βασικούς ήρωες. Υπάρχουν όμως και αλλαγές ρόλων που γίνονται φανερά στη σκηνή. Κινούμε πάνω στη λογική της χωρικότητας, δηλαδή μέσα από ένα χωρικό ξεπηδάνει οι σκηνές και ένα χωρικό χαρακτήρα εννοώ. Δηλαδή οι 11 ερμηνευτές όλοι μαζί αφηγούνται το έργο και ξεπηδάνει οι σκηνές μέσα από αυτό το σύνολο. Είναι ένα έργο συνόλου. Και αυτό έχει τη σημασία του πάλι, παρότι υπάρχει ένας κεντρικός ήρωας πολύ ισχυρό στίγμα στο έργο. Όλοι οι άλλοι γύρω έχονται να ενισχύσουν το λόγο του, ακόμα και αν πρόκειται να αντιπαρατεθούν τελικά, και μέσα από αυτές τις αντιθέσεις ενισχύεται το αίτημα, το κεντρικό του έργου. Οπότε έχουμε 11 χαρακτήρες διαρκώς επί σκηνής, που μπορεί να αλλάζουν κιόλας, με μικρές εύκολους τρόπους να αλλάζουν, με τη χρήση μάσκας ή κάποιου ρούχου να αλλάζουν το χαρακτήρα τους, αλλά υπάρχει χωρική λειτουργία. Στο θέατρο αυτό είναι άμεσα αναγνωρίσιμο και τελικά και ρεύμα της σύγχρονης σκηνοθετικής ματιάς, μέσα από ένα ενιαίο χορό ξεπηδάνε η κεντρική ρόλη και τα επεισόδια. Mm-hmm. Αυτό κρατάμε και εδώ. Mm-hmm. Έχει λοιπόν δρόμο μπροστά του ακόμα η δουλειά αυτή, το έργο αυτό, η συγκεκριμένη παράσταση. Εμείς θα ήθελα να πω, παρακαλώ, ότι ευτύχησε να έχει πολύ σημαντικούς ερμηνευτές το έργο αυτό, συνεργάτες. Δηλαδή ευτύχησε να έχει εξαιρετικούς συντελεστές, καλλιτεχνικούς συνεργάτες και ερμηνευτές, τόσο από τη λυρικούς τραγουδιστές όσο και του έντεχνου τραγουδιού. Θα αναφερθώ στον Τάσο Αποστόλη, στον Χάρη Ανδριανό, στον Θοδωρή Βουτσικάκη, στη Φιντέκο Ξάλ, στην Αγγελική Τουμπανάκη, στη Χριστίνα Μαξούρη και άλλους σημαντικούς ερμηνευτές, μονοδούς από τη λυρική σκηνή. Ότι η ορχήστρα μας είναι η συμφωνική ορχήστρα Νέων Κρήτης, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου μαέστρου Μίλτου Λογιάδη.
Οι συντελεστές επίσης είναι πρώτης γραμμής, η Εύα Μανιδάκη στα κοστούμια, στα σκηνικά η Άση Δημητρουλοπούλου στα κοστούμια, η Ζωή Χατζηδονίου, ο σκηνισιολόγος, ο Νίκος Γλασόπουλος, φωτιστής, συνεργάτες μου χρόνια. Μια ομάδα έτσι πολύ που επιλέχθηκε ομάδα, ακριβώς ναι. Για να υπάρχει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, στο σύνολό του δηλαδή, mm-hmm. μιας και είναι μια δουλειά που εμπλέκει πάρα πολλά πράγματα. Εμείς, κυρία Θεοδόρου, να ευχηθούμε καλή συνέχεια, ότι έχει δρόμο μπροστά της η παράσταση. Να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και γιατί όχι να μην ταξιδέψει και στο εσωτερικό, και στο εξωτερικό βέβαια. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν γιατί... σχέδια δηλαδή, mm-hmm. για ταξίδια στην Ελλάδα και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενδεχομένως και στην Αθήνα, πέρα από το Ηρώδιο αργότερα. Αλλά και με τα μάτια στραμμένα στο εξωτερικό. Δηλαδή, εκεί μπορούμε να στηριχτούμε και στην εταιρεία φίλων του Νίκου Αρζαντζάκη. Μπορεί αυτό το έργο έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει και να μιλήσει σε πολύ κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καλή συνέχεια, λοιπόν, κυρία Σας Θεοδόρου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Καλό απόγευμα.